Φέτος θα ανακοινώσουμε τα διαρκείας, όπως είπαμε και προηγουμένως, τα οποία έχουν μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Η ΠΑΕ σίγουρα, όπως είπε ο πρόεδρος, αντιλαμβάνεται την δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται όχι μόνο η πόλη των Ιωαννίνων, αλλά και η Ελλάδα γενικότερα. Αλλά η διαρκής πρόταση της ΠΑΕ είναι να παίζει ο Παζιάννα σε γεμάτο γήπεδο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ανεξάρτητα αν υπάρχει οτιδήποτε να μας προβληματίζει, πάνω απ' όλα υπάρχει ομάδα. Και για αυτή την ομάδα υπάρχουμε κι εμείς και μπορούμε σήμερα να συζητάμε. Και δόξα τω Θεώ, η ομάδα είναι στη Super League, άρα έχει και νόημα να έχουμε και διαρκές όλοι μας. Όπως έχει και νόημα να είναι γεμάτο το γήπεδο για πάρα πολλούς λόγους. Αφενός μεν γιατί αισθάνονται καλύτερα αυτοί που αγωνίζονται μέσα και αφετέρου τα διαρκές προσφέρουν ένα έσοδο στην ΠΑΕ που μπορεί να το διαχειριστεί τουλάχιστον αυτούς τους μήνες που τα έσοδα της είναι μηδενικά, το μηδαμινά. Τα εισιτήρια φέτος δεν έχουν καμία σχέση στη σκέψη και στη φιλοσοφία με τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, αφενός μεν έχουμε χαμηλώσει πάρα πολύ το κόστος τους, που σημαίνει ότι ενδεικτικά σας λέω τα δύο τα πιο δημοφιλή της απέναντι σκεπαστής και της μεγάλης, δεν μιλάω για VIP ή για πολυθρόνες. Απέναντι λοιπόν θα έχει 100 ευρώ, ενώ από εδώ στη μεγάλη την κερκίδα θα έχει 150. Πέραν τούτο, θα έχουμε φέτος θεσπίσει παιδικό εισιτήριο. Υπάρχει ένα θέμα. Όλα τα παιδάκια μπαίνουν μέσα κατά κάποιο τρόπο ανεξέλεγκτα. Πολλές φορές συνοδεύομαι από κάποιο μεγάλο το οποίο μπορεί και να μην είναι ο κηδεμόνας του. Και εδώ πέρα τίθεται και ένα θέμα ασφάλειας. Εμείς θέλουμε τα παιδιά να έρχονται στο γήπεδο. Σίγουρα η ΠΑΕ θα ανοίξει τις πόρτες και σε ακαδημίες και σε σχολεία. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε. Από εκεί πέρα τα παιδιά όμως που θέλουν να έρθουν στο γήπεδο με το γονιό τους θα πρέπει να πάρουν ένα διαρκείας, το οποίο να έχει μια συμβολική αξία που όχι δεν θα είναι κάποιο τεράστιο κόστος, αλλά θα έχει τη θέση του δίπλα από τον πατέρα του. Έτσι λοιπόν θα μπορεί το παιδί αυτό και να έχει την ασφάλεια του κηδεμόνα, αλλά και να μπορεί να παρακολουθεί ευχάριστα τον αγώνα, χωρίς να κινδυνεύει, χωρίς να είναι όρθιο, χωρίς να είναι σε οποιαδήποτε θέση μέσα στο γήπεδο, που κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλειά του. Έτσι λοιπόν θεσπίζουμε το παιδικό εισιτήριο διαρκείας. Δείχνοντας και μια ξεχωριστή ευαισθησία, θεσπίζουμε μαθητικό εισιτήριο, όπου εδώ πέρα φυσικά θα υπάρχει προϋπόθεση του να είναι μαθητής. Το μαθητικό εισιτήριο είναι για παιδιά ηλικίας από 12 χρονών και πάνω, μέχρι 17-18. Ο Ανδρέας Πότσης, 17-18 είναι ο υπεύθυνος των εισιτήριων εδώ διαρκείας, 17-18 είναι. 18, μέχρι και 18. Μέχρι και 18 χρονών λοιπόν. Θεσπίζουμε γυναικείο εισιτήριο γιατί θέλουμε σίγουρα τις γυναίκες στο γήπεδο, μιας και θα το ομορφύνουν περισσότερο. Θα υπάρχει μια ειδική κατηγορία έκπτωσης, η οποία θα... Το παιδικό είναι κάτι διαφορετικό. Το παιδικό θα έχει 50 ευρώ, που ουσιαστικά είναι 17 αγώνες, είναι τους αγώνες προετοιμασίας. Γύρω στα 2-3 ευρώ πέφτει το εισιτήριο. Άρα λοιπόν είναι με δεμηρό κόστος, ουσιαστικά για να υπάρχει, να μπορεί να καταγράφεται από το τουρνικέ και να μπορεί να μπαίνει το παιδί και να μπαίνει στη θέση του. Άρα ουσιαστικά αγοράζει και τη θέση του παιδιού, ο κηδεμόνας. Μετά έχουμε το γυναικείο εισιτήριο. Θεσπίζουμε εισιτήριο υπερελίκων, δηλαδή οποιοδήποτε είναι πάνω από 65 χρονών, κύριε Μπίτα, γιατί γελάτε μάλλον σε αυτήν την ηλικία πρέπει να είστε, θα είναι και αυτό μειωμένο το εισιτήριο. Επίσης θα έχουμε εισιτήριο ανέργων, όπου το μόνο πιστοποιητικό που θα εξαρτάται θα είναι η κάρτα ανεργίας, η οποία όμως θα πρέπει να είναι ενεργή. Και στο τέλος θεσπίζουμε και εταιρικό εισιτήριο, που σημαίνει όποιες εταιρείες θέλουν να βοηθήσουν την ΠΑΕ θα έχουν και αυτή μια έκπτωση, όπου μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια για τους υπαλλήλους τους, για το προσωπικό τους. Και τους καλούμε να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, γιατί υπάρχει και ένα θέμα. Δεν έχει χορηγίες η ΠΑΕ αυτή τη στιγμή από την πόλη. Καλό είναι να βοηθήσει και η πόλη, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει η ομάδα αν δεν έχει και τη στήριξη της πόλης. Αυτό είναι δεδομένο. Καλούμε λοιπόν εμείς φέτος όλους τους επαγγελματίες να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν τις εταιρείες με τα
το προσωπικό τους, εφόσον είναι φύλαθροι φυσικά, που φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι είναι του Παζιάννα, όπως επίσης τους καλούμε και για να ενισχύσουν την ομάδα, βάζοντας και ακολουθώντας κάποια από τα χορηγικά προγράμματα. Φέτος έχουμε και πάρα πολύ φθηνές πινακίδες, τρίμετρες και εξάμετρες, το οποίο το κόστος είναι από 800 ευρώ μέχρι 1200. Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος πραγματικά θέλει να βοηθήσει την ομάδα, με ένα πάρα πολύ φθηνό κόστος μπορεί να διαφημιστεί σε μια άριστη διαφήμιση που φαντάζομαι είναι πολύ πιο φθηνή από το να απευθυνθεί οπουδήποτε για όλη την χρονιά. Θα μπούμε σε κάποιους τηλεοπτικούς χορηγούς, ραδιοφωνικούς χορηγούς. Και γενικά, σαν ΠΑΕ, φέτος είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση, σε κάποια βοήθεια που μπορεί να μας προσφερθεί και φυσικά να ανταποδώσουμε κι εμείς όπως μπορούμε, χρησιμοποιώντας οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ομάδα, ώστε να προβάλλει μια εταιρεία ή να βοηθήσει την πώλησή της. Ανταποδοτικά λοιπόν η ΠΑΕ Παζιάννα καλεί σήμερα τον κόσμο να ανταποκριθεί στα εισιτήρια διαρκείας, να ανταποκριθεί στα εταιρικά εισιτήρια, να ανταποκριθεί στο χορηγικό πρόγραμμα το οποίο πραγματικά δεν έχει καμιά σχέση με τα προηγούμενα έτη. Και περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα τις προτάσεις. Αυτά είναι στην πρώτη φάση. Έχω μοιράσει στους περισσότερους ένα έντυπο που ουσιαστικά αναδεικνύει και τη φιλοσοφία των διαρκείας. Νομίζω ότι το σύνθημα το οποίο έχουμε βγάλει, το όλοι είμαστε μια ομάδα, όλοι είμαστε η ομάδα, είμαστε όλη η ομάδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί πραγματικά εάν δεν είμαστε όλοι ενωμένοι, κάτι το οποίο ανέφερε προηγουμένως και ο Πρόεδρος, δεν είναι δυνατόν αυτή η ομάδα στις σημερινές συνθήκες να μπορέσει να σταθεί ή να πάει πιο μπροστά. Και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε. Τουλάχιστον φέτος, αυτό είναι ένα κάλεσμα, είναι ένα γενικό κάλεσμα που απευθύνεται σε όλους. Και όταν λέω όλους, ξεκινώντας από εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ μέσα, φτάνοντας μέχρι και το τελευταίο φύλαθρο της ομάδος, το τελευταίο επιρώτη, το τελευταίο μαθητή. Σε πρώτη φάση, νομίζω ότι έχουμε καλύψει το θέμα των διαρκείας. Κάποια στιγμή θα ξαναεπανέλθουμε με κάποιες άλλες περισσότερες λεπτομέρειες. Και καλώ τον κύριο Περιφερειάρχη, συγχαρητήρια και για την άνετη και πανεύκολη καταρρεκτήρια επανεκλογή, κύριε Περιφερειάρχη, ο οποίος επί χρόνια είναι κοντά στο Παζιάννα, βοηθάει και έχει βοηθήσει μάλλον πολύ περισσότερο, θα μπορούσα να πω συγκριτικά, με πολύ κόσμο. Είναι πάντα δίπλα μας όποτε το χρειαζόμαστε, είναι πάντα δίπλα στην ομάδα όποτε το ζητάμε. Και ευχαριστώντας τον δημόσια και για την προσφορά του σε ό,τι αφορά τα γήπεδα μέχρι σήμερα, γιατί πραγματικά είχε μια πολύ μεγάλη προσφορά και αυτό δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, και στη δημιουργία της παλιάς σκεπαστής, για να μην ξεχνάμε κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις. Αλλά και σήμερα είναι εδώ και το μόνο που μπορώ να πω είναι να του δώσω το λόγο και εκ μέρους της ΠΑΕ Παζιάννα για άλλη μια φορά να τον ευχαριστήσουμε για την προσφορά την οποία συνεχίζει να έχει. Εγώ σήμερα είμαι με την ιδιότητα του φιλάθλου εδώ πέρα, του φιλάθλου του Παζιάννα. Να ξέρετε ότι από πλευράς μας έχουμε βοηθήσει ό,τι μπορούσαμε και σήμερα εγώ χαίρομαι που ακούω μια άλλη πολιτική για τα εισιτήρια διαρκείας. Να πάρω κι εγώ εισιτήριο διαρκείας, γιατί η καιρή είναι δύσκολη και καταλαβαίνω τον κάθε οικογενειάρχη που δύσκολα πέρσι αγόρασε εισιτήριο, δεν μπορούσε σε επίπεδα 300 ευρώ να ανταποκριθεί. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την αλλαγή που κάνει η διοίκηση του ΠΑΣ Γιάννα, εμείς οι φύλαδοι του ΠΑΣ Γιάννα πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια και να αγοράσουμε εισιτήρια διαρκείας. Η δύναμη του ΠΑΣ Γιάννα δεν είναι κανένας άλλος εκτός από τους φυλάθλους. Διαχρονικά. Και όλοι εμείς οι άλλοι ερχόμαστε και παρερχόμαστε. Γι' αυτό στη δύσκολη καμπή πρέπει όλοι μας να κοιτάξουμε να αγοραστούν πολλά εισιτήρια διαρκείας. Με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη που εκτελώ την προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Αθλητισμού, γύρω από το ΟΠΙΑΚΙ και όλα τα σχετικά, θέλω να πω ότι εμείς
ως περιφέρεια αυτά που αναλάβουμε τα κάνουμε όχι μόνο για τον για το ποδόσφαιρο και άλλα, για άλλα θύματα. Κάθε μέρα που περνάει όμως βλέπουμε ένα χάος μπροστά μας και το χάος αυτό προέρχεται από την κεντρική διοίκηση. Παράδειγμα, είδαμε το κλειστό γυμναστήριο, το παλιό, στο οποίο από όταν είχε μπει η στέγη, μπήκαν και οι κουβάδες. Όλα τα θέματα θέλουν αγάπη και λειτουργικότητα. Εμείς αλλάξαμε τη στέγη, έφυγαν οι κουβάδες. Θυμόσαστε πέρσι, γύρω στις 28 Οκτωβρίου, ήρθε ένα τελεσίγραφο ότι δεν θα ξαναγίνει αγώνας στο γήπεδο των Ζουσιμαδών. Με 20.000 ευρώ που διαθέσαμε, έγινε αυτό το ψαροκόκαλο με τους σωλήνες και το γήπεδο δεν είχε ξανά κανένα πρόβλημα. Όλα θέλουν αγάπη και συνδρομή. Όμως είμαι υποχρεωμένος να πω ότι έχουμε παράπονα από τη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι κατά κάποιον τρόπο πολύ μακριά από τα πράγματα. Δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Για να λύσουμε οτιδήποτε τα μεταξύ μας πρέπει να πάμε πολλές φορές στην Αθήνα και πολλές φορές να τηλεφωνηθούμε. Δυστυχώς αυτή είναι η τύχη της Ελλάδος. Το έχω πει και θα το λέω ότι σε πολλά υπουργεία δεν καταλαβαινόμαστε, ειδικά από το υπηρετών προσωπικό, ότι είμαστε υπηρεσίες και πρέπει να βοηθάμε και όχι να δείχνουμε αδιαφορία. Ήθελα να το πω αυτό γιατί είναι μεγάλο παράπονο στην προσπάθεια που κάνουμε για να υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των Ιωνίων. Άμα θέλει κάποιος κάποια ερώτηση, να ρωτήσω για αυτό. Κατανοητά τα παράπονα που έχετε από την πολιτεία, όμως ο χρόνος τρέχει. Ο Πας Γιάννας στην άδειά του κόπηκε και για το κοινό. Όχι. Στοπ, μην το ξαναπείς αυτό. Και παρόλο που δώσει και για το πλαστικό, όχι, τι θα γίνει. Όχι. Κοιτάξτε, μπορεί να μην γίνει τίποτα. Όπως σας το λέω, μπορεί να μην γίνει τίποτα. Σε όλα υπάρχουν όρια. Πρώτο για το γήπεδο. Πήγα παρά που ήταν προεκλογική περίοδος, όταν ήταν να διοδοτηθεί ο Πας Γιάννα μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπής Γηπέδου, τον κύριο Σκουβέλο, στην Επιτροπή. Στον κύριο Δημητρή, ο οποίος αφού έκανε την εισήγηση, βγήκε από την συνεδρία και δεν σας κρύβω και μετά τη συνεδρία είδαμε και τον κύριο Τσαρή. Δεν υπάρχει κανένα θέμα μία διοδότηση από το γήπεδο. Έτσι, για να κλείσει αυτή η παρένθεση. Αυτό το γράψαν στα χαρτιά, αλλά ούτε οι ίδιοι δεν είχαν να μας πούν μια κουβέντα. Ανέλειπαν 5 καρέκλες στα αποδυτήρια και τους είπα ότι το 2009 ότι έγινε με τον εκπρόσωπο της ΕΠΟ και της Super League που ήρθαν στα Γιάννενα και μας υπέδειξαν τι θα κάνουμε. Είχαν μια διαφορά στο πλάτος του γηπέδου άλλους 20 ή 30 πόντους από την κάθε πλευρά. Αυτό το γήπεδο είναι φτιαγμένο από όταν έγινε με αυτά τα πλάτη. Και δεν νομίζω άλλα γήπεδα, παράδειγμα λεωφόρου κλπ, να έχουν ούτε αυτές τις διαστάσεις που έχει το δικό μας γήπεδο. Κατόπιν αυτού, μετά τη συζήτηση που έγινε, εμάς μας το είπαν ορθά κοφτά ότι δεν τίθεται θέμα γήπεδο. Για να κλείσει αυτή την παρατήρηση. Το γράφαν στις παρατηρήσεις, όπως γράφουν παντού, είπε ο κύριος Δημητρίου, ότι σε όλα τα γήπεδα μπορούμε να βρούμε κάποιες ατέλειες. Αλλά όχι ότι ήταν αυτές που δεν δίνουν αδειοδότηση του Πας Γιάννα. Έτσι, να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Τώρα μου είπατε για το πλαστικό. Εάν συνεχίσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να έχει την ίδια γραμμή, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει και η συνεργασία η δικιά μας μαζί της. Δεν βρίσκομαι σημεία πολλές φορές επαφής. Για να βρούμε έναν υπάλληλο που χειρίζεται ένα θέμα μιας προγραμματικής σύμβασης ή μιας οποιαδήποτε απόφαση, αν κάνει ένας περιφερειάρχης 2 και 3 μήνες να συνονοηθεί, αυτό είναι κατάλληλο. Τίποτε άλλο. Έχουμε 6 χρόνια όμως, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα πλαστικό 200.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν κάνει 200 ή κάνει 50 ή 60. Εγώ ξέρω ότι πέρσι, αν θυμόσαστε, οι υπουργοί είχαν πει όταν ήρθαν εδώ ότι θα δώσουν χρήματα για το γήπεδο. 480.000 για το ένα και 320 για το Ταρτάν. Ακόμα έρχονται. Ούτε ένα ευρώ. Μου ζήτησαν την παρέμβαση στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Την έκανα για να μπουν πιστώσεις της ΑΕΜ-16. Δεν έγινε τίποτα. Αγνοείται η τύχη. Δεν πρέπει να τα πούμε αυτά στον κόσμο. Δεν πρέπει να πει, υποθεί ήρθε ο κύριος Ιωαννίδης. Πέρσι έφυγε ο κύριος Ιωαννίδης, ήρθε ο κύριος Ανδριανός. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει φως ούτε ηλαρών
Ό,τι έχει μπει από πόρους της Περιφερειακής Αρχής και από την Αθήνα δεν έχει έρθει ούτε ένα ευρώ, μόνο ότι είχαν αυτοί οι υποχρεώσεις απέναντι της σύμβασης. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Έχουν υπογράψει προγραμματική σύμβαση που λέει ότι θα καταβάλουμε τους μισθούς, θα καταβάλουμε τις ασφαλιστικές εισφορές, θα καταβάλουμε τα εφάπαξ, θα καταβάλουμε αυτό, αυτό, αυτό. Εγώ δεν βλέπω ούτε τα εφάπαξ να έχουν δώσει. Τους μισθούς και αυτά τα δίνουν, αλλά το προσωπικό τώρα αυτό είναι ελάχιστο που υπάρχει. Πόσες φορές εμείς συνδράμαμε με προσωπικό δικό μας. Δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αδιαφορία. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί ακούγεται το κολυμπητήριο, ας πούμε, έτσι, γιατί δεν βαζόμαστε. Ξέρετε, θα κλείσει, θα κάνει, μπορεί να κλείσει. Στα Χανιά ήδη έχει κλείσει. Σε όλες τις πόλεις αυτές που δεν έχουν και χαμηλές θερμοκρασίες είναι κλειστό. Σε εμάς, αν δεν θα υπάρχει πρέπουσα συνεργασία με τα αριστεχνικά σωματεία για να καταλάβουν ότι όλοι μαζί τραβάμε το κάρο στην ανηφόρα, μπορεί να κλείσουν οι εγκαταστάσεις αυτές. Τελεία και παύλα. Δεν γίνονται χάρες σε κανέναν. Όλοι μας θα προσφέρουμε αν θέλουμε να κρατάμε τον αθλητισμό. Αλλά και η κεντρική διοίκηση σιγά σιγά παρετείται από όλες τις εγκαταστάσεις. Αυτό να το ξέρετε. Μην ψάχνουμε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Δεν ασχολούνται με τίποτα. Ναι, αλλά δεν δίνουν και την ευκαιρία στον ιδιώτη να τα βάλει εκείνο. Εντάξει. Είστε πολύ δημοσιογραφικοί. Στι μεγαλύτερε αποδοχέ τα αποτελέσματα των εκλογών και των συγκεκριμένων αλλά και παλιότερων αυτό αναδεικνύουν, που σημαίνει ότι πιάνεται καλύτερα από όλου του πολιτικού το σφιγμό τη κοινωνία. Όσον αφορά τον Παζιάννη, ο οποίο είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη Υπήρου, παλιότερα το έχετε ζήσει περισσότερο από μένα, ήταν και μεγαλύτερο ακόμα. Πιστεύετε ότι έχουν γίνει κάποια λάθη τα τελευταία χρόνια που έχουν, α το πούμε έτσι, το μέγεθο αυτό την ομάδα τη Υπήρου μικρύνει εντό εισαγωγικών? Και βλέπετε αυτή την κατάσταση να είναι αναστρέψιμη? Ακούστε, εγώ θα σας πω μια κουβέντα. Στον Μπάζ Γιάννα είμαστε γιατί θέλουμε να είμαστε. Ναι. Κατόπιν αυτού, ούτε είμαστε διοίκηση, είμαστε φίλαθλοι, όπως είπα. Βοηθάμε ο καθένας από αυτό που μπορεί. Εγώ προσωπικά βοηθάω τα μέγιστα σε αυτά που μπορώ να κάνω. Λάθη αν γίνονται ή δεν γίνονται, μόνο οι πεθαμένοι δεν κάνουν. Και εγώ και ο καθένας μας κάνουν. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Κύριε Βεθυράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κοντολογείς, να πάρουμε εισιτήρια διαρκείας όσοι μπορούμε για να βοηθήσουμε σε αυτή τη δύσκολη καμπή τον Μπαζιέννη.